Λοιπόν, εντάξει, άνοιξε. Δεν έχω απαντήσει την πρόταση όπως διαμορφώνεται, αλλά θα ήθελα και εγώ με τη συμφωνώντα με την παρατήρηση του Βλάχου ότι θέλω να καταθέσουμε σαν Δήμος με τη Δημοτική Νομική Υπηρεσία την πρόταση και να το αφήσουμε, γιατί δεν μπορώ να ψηφίσω ούτε σε κανέναν να επιβάλλω, ούτε να πω ότι πρέπει οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να πληρώσουν αυτό. Γιατί εντάξει, οι πολίτες μπορούν να το πληρώσουν, που δεν με ενδιαφέρει βέβαια αυτό το ποσό, αλλά εάν δεν βρεθεί τρόπος, θα πούμε εδώ, δεν θα πάρουμε τέτοια απόφαση. Εάν δεν βρεθεί τρόπος, που εγώ νομίζω ότι υπάρχει τρόπος να πληρωθεί από το Δήμο, και το λέω έτσι, εάν δεν βρεθεί τρόπος, σαν τελευταία ανάγκη, όσοι Δημοτικοί Σύμβουλοι θέλουν, εγώ συμμετέχω, αλλά σαν λύση ανάγκη για την κατάθεση αυτή. Μην το βάλουμε στην απόφαση ότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα ψηφίσουν, γιατί υπάρχει τρόπος να πληρωθεί από το Δήμο. Ο κύριος Σταθόπουλος. Ορίστε, κύριε Σταθόπουλε, ησυχία παρακαλώ. Δεν νομίζω ότι έχω να προσθέσω πολλά πράγματα. Χαίρομαι γιατί επιτέλους επεκράτησε η κοινή λογική, διότι αυτό έχει ήδη γίνει. Το ξεκαθαρίσαμε από την πρώτη στιγμή από άλλους Δήμους. Τώρα αυτό που γίνεται με την κυρία Βράμη πραγματικά δεν το καταλαβαίνω ακριβώς και άλλοι δικηγόροι θα μπορούσαν να βοηθήσουν, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο να βρούμε ιδιώτες δικηγόρους, επαγγελματίες δικηγόρους. Το ζητούμενο είναι όπως κάναμε τα, όπως κάναμε τα, προς τα εξώδικα που είχαν ένα κόστος και το οποίο προφανώς το ενέκρινε ο Επίτροπος. Μην του απαντάτε, σας παρακαλώ, του ομιλητή. Τοποθετείτε ο κύριος Σταθόπουλος. Θεωρώ ότι το ίδιο πράγμα πρέπει να γίνει μέσω της νομικής υπηρεσίας του Δήμου και να πιεστεί ο κύριος Επίτροπος από όλες τις παρατάξεις να πάμε όλοι μαζί να τον δούμε αν καταρχήν φέρνει αντίρρηση. Έχει ιδιαίτερο κύρος αυτό να γίνει με την νομική υπηρεσία του Δήμου. Να ρωτήσουμε αύριο την Πετρούπολη πώς το έκανε, αν θέλετε, σε τελευταία ανάλυση. Να ρωτήσουμε την Καλαμάτα πώς το έκανε, διότι δεν πιστεύω ότι έγινε μέσω άλλου δικηγόρου εκτός από δικηγόρου του Δήμου. Ο κύριος Γκυζιώτης. Ας πάρει το κοτσαπάριο τηλέφωνο του Δήμαρχο Πετρούπολης, έτσι να συζητήσουν να δουν το διατάφτα. Έχει σημασία και αξία η παρουσία και των υπηρεσιών του Δήμου, δίνει υπόσταση. Και της παρουσίας του Δημοτικού, του Δήμου δηλαδή. Αυτό εννοώ. Αυτό το σωστό. Ορίστε, κύριε Κουβόπουλε. Κύριε Πρόεδρε, προτού ψηφίσω και προτού μιλήσω, θέλω να ακούσω το θέμα που ψηφίζουμε. Τι ψηφίζουμε, θα μου πείτε τι ψηφίζουμε. Γιατί, τι το λέω αυτό. Γιατί μπορεί να ψηφίσουμε άλλα και το θέμα να γράφει άλλα. Τη γράφει η γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και θα σας τη διαβάσει, κύριε. Μπορεί να μας τη διαβάσει. Θα σας τη διαβάσει. Ένα λεπτό, προχωράμε. Και περιμένω, όχι δεν προχωράμε. Να περιμένετε. Περιμένω να την ακούσω. Να μιλήσουν οι υπόλοιποι και να μιλήσει μετά για την οικονομία του χρόνου. Α μιλήσει εμάς και μετά μιλάω. Ωραία, ο κύριος Αρχιδήμαρχος, ο κύριος Κοβέας, όχι στην κυρία Δήμαρχη. Η λογική για το χαράτσι. Η λογική για το χαράτσι βγαίνει από μία ανάγκη την οποία κάποιοι την ανακαλύψανε. Αυτή είναι η υπεύθυνη. Έτσι θεωρούμε όλοι μας μέσα εδώ, αγαπητοί κάτοικοι. Κάνουμε έναν αγώνα, μου αρέσει που μας πιέζεται έτσι, έναν αγώνα γιατί μπορούμε να δούμε ότι κάποιοι και όλοι μας έχουμε αποφασίσει ότι κάποιοι πρέπει να πληρώσουν αυτά τα λάθη που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Αφαιρώντας τον εαυτό μας που όλοι βρισκόμαστε σε μια ίση οικονομική κατάσταση, αφαιρώντας τον εαυτό μας, μένουν κάποιοι άλλοι οι έχοντες και οι κατέχοντες. Αυτό το σκεπτικό δεν το έχουμε λάβει ακόμα υπόψη μας. Θα αποφασίσουμε σήμερα να πληρώσουμε από την τσέπη ή τη δική σας ή και τον κόπο το δικό μας, το δικό σας μάλλον. Θα αποφασίσουμε να πληρώσουμε και τον δικηγόρο ενός... Θα αποφασίσουμε να πληρώσουμε και τον δικηγόρο και όλα τα έξοδα και σε αυτόν που έχει και κατέχει, θέλω να βάλω αυτή τη λογική. Συντομεύετε, κύριε Αντιδήμαρχε, σας παρακαλώ, συντομεύετε. Θέλω να βάλω αυτή τη λογική μέσα στο μυαλό σας. Δεν θα είχα την άλλη άποψη, γιατί και εγώ δεν έχω πληρώσει και πολλοί άλλοι δικοί μου άνθρωποι δεν έχουν πληρώσει, γιατί έχουμε αυτή την ανάγκη. Άρα, θα πρέπει στις αποφάσεις μας και εκεί που θα μαζευτούν όλοι οι κάτοικοι να πούμε ότι εμείς είμαστε αυτοί που δεν έχουμε
και αυτοί που δικαιούμαστε να μας στηρίξει και ο Δήμος και ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο όλο. Ευχαριστώ. Η κυρία Παπαδοπούλου, η κυρία του Δήμαρχου. Ορίστε, κυρία του Δήμαρχου. Καλησπέρα σε όλους. Είχα την ευθύνη της λειτουργίας αυτού του γραφείου. Θέλω να πω δύο λόγια, γιατί ακούγονται πάρα πολλά εδώ μέσα. Η πολιτική κάλυψη υπήρχε και η πολιτική κάλυψη θα υπάρχει. Ο τρόπος που κάποιος φτάνει στο αποτέλεσμα, ας αφήσουμε ο καθένας να έχει τον τρόπο του. Κάποιος έβαλε αφίσες, κάποιος έβαλε πανό, κάποιος έκανε γενική συνέλευση και μαζεύτηκαν 200-300%. Άλλοι κάνουν έναν αγώνα από έναν άλλο μετερίζει που λέγαμε παλιά. Και αυτό κάναμε λοιπόν όλο αυτό το διάστημα με πάρα πολύ κόπο να μαζέψουμε αυτά τα ονόματα με παππούδες που δεν είχαν καν τις προϋποθέσεις του, όμως κατεχτήκαμε, τους βοηθήσαμε, με το τι πίεση να τους βγάλουμε. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι ο καθένας μας τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσει ας τον επιλέξει ο ίδιος και δεν σημαίνει ότι ο άλλος δεν έχει την επαναστατικότητα ή την διαιτητικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μπράμη. Μισό λεπτό. Είναι να μιλήσει η κυρία Μπράμη, ο κύριος Ισαΐας, ο κύριος Γαβράς, ο κύριος Αλεξόπουλος και φυσικά θα μιλήσει και ο κύριος Κουμόπουλος. Όχι στο τέλος. Όχι. Και ο κύριος Τσιμπουκάκης. Τώρα δεν έγραψε ο κύριος Τσιμπουκάκης. Και τέρμα. Λοιπόν, κυρία Φωτεινό, έχετε γράψει την πρόταση. Μήπως δώσουμε το λόγο στον κύριο Κουμόπουλο. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει να κατατεθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για τους συμπολίτες μας που αρνήθηκαν να ψηφίσουν χαράτσι της ΔΕΗ και να κάνουν αίτηση αναστολής μέχρι την εκδίκαση. Εντάξει. Αγίδια, σας καλύπτει καταρχάς το κείμενο. Όχι απόλυτα. Όχι, δεν με καλύπτει. Αλλά δεν θέλω να δώσω συνέχεια. Όχι, προτείνετε τι είναι να το βάλουμε. Προτείνετε. Μπορείτε να το διαβάσετε. Σας το διάβασα. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει, ομόφωνα ελπίζω, να κατατεθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για τους συμπολίτες μας που αρνήθηκαν να πληρώσουν το ειδικό τέλος ακινήτων μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Που αρνήθηκαν και αδυνατούν. Επιτέθεσε τις υπηρεσίες του, όφιλε το κάνει, επιδίμηνο, να μαζέψει, αυτά μαζέψαν. Το ότι ενημέρωσε τους πολίτες στο site και στείλαμε και mail σε όλες τις εφημερίδες, το ότι ανακοίνωσε ο Δήμαρχος, ο οποίος είναι έτοιμος να παρέμβει αν διακοπεί σε κάποιον το ρεύμα προσωπικά ο ίδιος, συνδέοντας το εγώ για να έχω την ευθύνη εγώ, διότι ο Δήμαρχος ούτε συλλαμβάνεται αν δεν το γνωρίζετε, δεν μπορεί να με συλλάβουν, τουλάχιστον σε προτιμάσετε. Και γι' αυτό έστειλα και την ενημέρωση σε όλους τους πολίτες, όταν θα διαπιστώσουν ότι χάνεται, κινδυνεύουν σήμερα ή αύριο να τους κόψουν το ρεύμα, να ενημερώσουν εμένα προσωπικά να παρέμβουν. Και όταν το έκανα αυτή την ανακοίνωση, εννοείται ότι το εννοούσαν. Όπως το εννοώ πάντα. Είμαι προσωπικά σε άμεση επαφή με την ΕΝΟ, το έχω ξαναπεί σε αυτή τη διεύθυνση, ότι αν το πει ρεύμα, να καλέσω και την ΕΝΟ να πάμε να το συνδέσουμε μαζί. Εγώ και η ΕΝΟ, και όποιος θέλει από εσάς. Άγια, τα φώτα δεν τέσσερα. Καταλάβετε. Εγώ σας είπα προηγουμένως ότι
Είχα ξεκινήσει να ψάχνω αν πρέπει να κάνω ασφαλιστικά μέτρα ή όχι τώρα ή μετά από περίπου μέρες μετά το Συμβούλιο της Επιτροπής. Η άποψη των δικηγόρων, το είπε και η κυρία Μπράμη, είναι ότι θα ήταν πιο ισχυρά τα ασφαλιστικά μέτρα μετά από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εννοείται ότι θα κάναμε ασφαλιστικά μέτρα σε μερικές μέρες. Δεν περιμέναμε να παραπάρουμε απόφαση στο Δημοτικό Συμβουλίο. Έτσι κι αλλιώς θα τα κάναμε. Λοιπόν, το θέμα το πώς θα μπει είναι ότι αρνήθηκα. Όχι ότι δεν λέω. Άρνηση υπάρχει και όχι δεν έχω. Έτσι, δεν μας απασχολεί αν δεν έχουμε κάτι. Είναι θέμα άρνησης να πληρώσουμε. Έτσι πρέπει να πει. Αρνούμαστε να πληρώσουμε. Ψηφοφορία. Η κυρία Δάβαρη. Διάβασε την πρόταση. Ο κύριος Παναγόπουλος. Θα καταψηφίσουν πάλι αυτό. Τώρα τι νόημα έχει αυτό που κάνει κύριε Κουρκουλή. Κύριε Κουρκουλή. Εδώ. Η κυρία Δάβαρη ναι. Ο κύριος Παναγόπουλος ναι. Ο κύριος Κοβέος ναι. Μπορείτε να κάνετε συγχέσεις παρακαλώ. Κυρία Παπαδοπούλου ναι. Κυρία Δάβη ναι. Η κυρία, δεν βλέπω, κάποιο κεφάλαιο, ναι, ο κύριος Σαγιάς, ναι, ο κύριος Τσιαμπάς, ναι, ο κύριος Κωστόπουλος, ναι, ο κύριος Κωνσταντακόπουλος, ναι, ο κύριος Σταθόπουλος, ναι, ο κύριος Σάρκουλας, ναι, ο κύριος Παύλου, ναι, η κυρία Πανουσοπούλου, ναι, ο κύριος Γιανακόπουλος, ναι, όχι, 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 ομόφωνα, να τα ακούσουμε, η κυρία Δημητρίου, ναι, ο κύριος Γαβράς, ναι, ο κύριος Γουργούλης, ναι, ο κύριος Βλάχος, ναι. Ο κύριος Μουστόγενης, ναι, ο κύριος Αλεξάνδρος, ναι, ο κύριος Κουβόφλος, ναι, ο κύριος Συντάκης, ναι, ο κύριος Βιζιώτης, ναι, η κυρία Λιβάνος, ναι, η κυρία Μουτούρη, ναι, ο πρόεδρος, ναι, η κυρία Φωτεινού, ναι, ότι θα καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα ή ότι θα στηρίξει ασφαλιστικά μέτρα, γιατί είναι διαφορετικά. Ότι αν την υπόθεση των ασφαλιστικών μέτρων μπορεί να την αναλάβει η νομική υπηρεσία του Δήμου, εννοείται θα την αναλάβει η νομική υπηρεσία του Δήμου. Εάν δεν μπορεί να την αναλάβει η νομική υπηρεσία, εννοείται θα την αναλάβει η κυρία Πράγμα να καταθέσει τα ασφαλιστικά μέτρα για να το καταλύσει. Και πώς θα καλέσετε τους πόλεις δημότες να συμμετέχουν, πρέπει να το βρείτε αυτό. Πώς θα καλέσετε τον κόσμο να συμμετέχει. Θα πάρετε τηλέφωνο. Καλώς, καλώς. Λοιπόν, μια διευκρινιστική ερώτηση σας παρακαλούμε για να καταλάβουμε και εμείς που καθόμαστε. Μέσω του site θα ενημερωθεί. Μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Μπορεί να διαβαστεί η πρόταση. Οι σύμβουλοι ψήφισαν ότι θα καταθέσει ο Δήμος τα ασφαλιστικά μέτρα. Ναι, ναι, ναι. Ή θα υποστέλεσαι το κατάδυσμα ασφαλιστικών μέτρων. Το βάζουμε έτσι, διότι υπάρχει το είπε, Μαρία, το είπε. Η Μπράμη ή αλλιώς... Λέει θα υποστηρίξει αυτή τη στιγμή. Όχι, θα καταθέσει, το είπε. Η νομική υπηρεσία του Δήμου, έτσι είπαμε. Η νομική υπηρεσία του Δήμου. Ότι αν μπορεί ο Δήμος νομικά στέλνει να το κάνει η νομική υπηρεσία, θα το κάνει. Διαφορετικά θα υποστηρίξει την κατάθεση. Σας παρακαλώ όμως, το ψηφίσαμε, να τελειώσουμε. Το γραφείο 600. Σας μοιράστηκε ή θα σας μοιραστεί αυτό το έντυπο, το οποίο παρακαλώ να το συμπληρώσετε και να το παραδώσετε στην οικονομική υπηρεσία και κυρίως στην ταμιακή υπηρεσία, στο τμήμα ταμείου, το οποίο είναι χρήσιμο με τη μετάπτωση των διαδικασιών από ταμιακή υπηρεσία του Δήμου προς την Τράπεζα για τις εν γέννη αποδοχές. Αποδοχές είναι είτε είναι αντεμιστία, είτε είναι έξοδα παράστασης, είτε είναι συμμετοχή σε επιτροπές του Δήμου. Αυτό απαιτείται προκειμένου να εφαρμοστεί η διαδικασία και το δρομολόγιο σε εισαγωγικά μέσω της ενιαίας αρχής πληρωμών. Παρακαλώ πολύ μέχρι τη Δευτέρα να δηλώσετε αυτό και κυρίως να έχετε τον αριθμό Άιλον που καταγράφεται στην πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου σας της τράπεζά σας. Σε πρώτη φάση θα δείξουμε το δέξι και θα το προσπεράσουμε. Παρακαλώ εσείς γράψτε το βιβλιαρίο σας που λέει Εθνική, δεν ξέρω τι λέει. Και πειρήστε να το πω. Άρα, όνομα τράπεζας και αριθμό Άιλον. Ό,τι λέει, ό,τι λέει.
Κυρίως όμως να φανεί το άρεμα. Στην οικονομική, στο κύριο, στο γραφείο του αντιδημάρχου. Κυρία Δημαρχέ, κύριε Δημαρχέ, κύριε Παναγόπουλε, κύριε Παναγόπουλε, κύριε Παναγόπουλε, εάν ο λογαριασμός του Eurobank απαιτείται iBank... Τώρα, να προχωρήσουμε στην ημερήσια διάταξη. Όχι, 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 είναι εδώ όλη μέρα. Παρακαλώ εισηγεία. Ορίστε κύριε Κουβόπουλε, κάτι εισηγεία παρακαλώ. Ο κύριος Γερακόπουλος. Λοιπόν, θέλω να. Εντάξει, είναι βιαστικά, είχαμε να κάνω κάποιες ερωτήσεις, αλλά θέλω ένα θέμα το οποίο είναι επίκαιρο και νομίζω ότι σήμερα μπορεί να το προλάβουμε. Δεν σας ακούω, κύριε Πέτρο. Λέω, είχα να πω. Ησυχία, παρακαλώ! Ησυχία! Ορίστε, κύριε Πέτρο. Κύριε Πρόεδρε, επειδή θεωρώ ότι ένα θέμα είναι σημερινό και δεν πάει σε άλλο συμβούλιο, είναι μια και το Δημοτικό Συμβούλιο τιμάει ανθρώπους που πρεσβεύουν την Ελλάδα ή τιμάει ανθρώπους που προσφέρουν σε αυτή τη χώρα. Και επειδή θεωρώ ότι ένας από αυτούς είναι ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, ο οποίος πέθανε ένα ψήφισμα, το οποίο περίπου να λέμε κάποια πράγματα σαν Δημοτικό Συμβούλιο και να βγει προς τα έξω, εγώ την βάζω την πρόταση. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ απλό αν το πάρουμε ομόφωνα και αναγνωρίσουμε ότι πράγματι, χωρίς να πούμε πολλές κουβέντες και χωρίς να πει ότι το παγκόσμιο το άλλο, ένα ψήφισμα για τον Θόδωρο Αγγελόπουλο για την προσφορά του, για τη συμμετοχή του, για τον πολιτισμό και νομίζω και το νομικό πρόσωπο, αλλά και εμείς. Μπορούμε να το βγάλουμε και εγώ προτείνω να το βγάλουμε, αν θέλετε να το σπάσουμε. Θα προσκυνήσει κάτι, θα το βάλουμε μόνο αυτό και το εγκυμότατο. Αναλαμβάνουμε λοιπόν αυτό και εγώ. Στο διαδικαστικό του κύριου πρόεδρου, του κύριου Γιαννακόπουλου, αφού μας λέει, δεν πειράζει να μην υπάρχει ρωτή από την πρωτοβουλία. Δεν πείθω. Γιατί έχει πάντα με το ακροατήριο. Έχει επικοινωνία, νοητή και στόχο. Μα το έβαλα τώρα που έρθει να κρατήσω. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι επειδή περνάω πάρα πολλές φορές και νομίζω ότι να το δείτε και κλείνω με αυτό. Είναι ενώ ένα δημαρχείο απ' έξω και τις εγγενικές γραμμές φαίνεται καλό, το παίρνει και τηλεόραση πολλές φορές και το δείχνει. Η πρόσωψη μπροστά που είναι τα τζάμια είναι, έχει κάτι, χαρτιά τέτοια και νομίζεις ότι είναι ένα μαγαζί προκατάρρευση ή είναι ένα από τα μαγαζιά που φαλιρίσανε και ότι πλέον είμαστε υπό μετακόμιση. Εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ λίγα χρήματα, αν το πάρουμε και εγώ το ψηφίζω τουλάχιστον, είτε στόρια είτε κουρτίνε. Ένα λεπτό να πει. Σας παρακαλώ, ολοκληρώστε κύριε Γιαννακόπουλε. Είπατε μια κουβέντα να πείτε. Σας παρακλίνω. Εγώ θεωρώ ότι το Δημαρχείο δημιουργεί μια συγκατάληψη απέξω στα δάμια και αν το δείτε, να μην περιμαντρώνεις, να το δείτε μη τυχόν. Καλώς θα το δείτε. Θα το δείτε η διοίκηση και θα το φέρω. Μισό λεπτό. Κύριος Κουβόπουλος. Παρακαλώ ησυχία, παρακαλώ! Παρακαλώ, ορίστε κύριε Κουβόπουλε. Σας παρακαλώ κάντε ησυχία, κύριε Αμπουκούρη, μην μιλάτε. Κύριε Γιαννακόπουλε, μην μιλάτε. Κυρία Γράμπαρη, μην μιλάτε. Κύριε, σας παρακαλώ ησυχάστε. Ορίστε κύριε Κουβόπουλε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα για 5 λεπτά την προσοχή σας. Και λέω την προσοχή σας γιατί επιδερμικά θα σας ενημερώσω στο θέμα αυτό. Μετά από 10 περίπου συνεδριάσεις του δικαστηρίου, μετά από μήνυση που κατέθεσα σε βάρος μου για σκοφαντική δυσφήμιση η νομική υπηρεσία του Δήμου Αγίας Παρασκευής και της εφημερίδος σχολιαστή, εξεδόθη προχτές η απόφαση, η οποία είχε δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος, αφού την εφημερίδα και τους κυρίους Μπαλωτίδες από τη συκοφαντική δυσφήμιση, τροποποίησε το κατηγορητήριο ως προς εμένα για τη συκοφαντική δυσφήμιση και με καταδίκασε σε 12 μήνες φυλακή για δυσφήμιση, για απλή δυσφήμιση. Εδέχθη το δικαστήριο ότι η φύλα κατεδαφίστηκε. Εδέχτη το δικαστήριο ότι όλα όσα έχω πει εγώ είναι αληθή. Δεν εδέχτη ότι έπρεπε να τα πω με αυτόν τον τρόπο. Έπρεπε να χρησιμοποιήσω, λέει, κάποιον άλλον τρόπο. Αυτά είναι για κάποιον κύριο εδώ που είπε ότι όσοι δικαστήκαν για συκοφαντική δυσφήμιση δεν μπορούν να μιλούν. Τον πληροφορώ λοιπόν τον κύριο αυτόν ότι δεν δικάστηκα για συκοφαντική δυσφήμιση. Δικάστηκα στην πραγματικότητα, στην ουσία για εξήγηση.
και μια κοινή γυναίκα άμα την πείσεις ότι είναι κοινή και σε μιλήσει θα δικαστείς. Βέβαια στο εφετείο αυτό δεν στέκεται ούτε 15 λεπτά. Εν πάση περιπτώσει, άλλα 2 λεπτά θα διέχετε την υπομονή να με άκουσε. Δεν τελείωσα κύριε Πρόεδρε. 2 λεπτά. Όχι βέβαια. Λοιπόν, εκεί ελέγξαν φοβερά ακόμα αυστηρά. Ο κύριος Παναγούλης δήλωσε ανερυθρίαστα προκλητικότητα και με ικανότητα στο δικαστήριο ότι ο Σαμουρέλης είναι φίλος του, ότι έχει δικαίωμα να τρώει και να πίνει μαζί του, έχει δικαίωμα να βγαίνει έξω, έκανε το γάμο της πρώτης του κόρης εκεί και το δεύτερο γάμο θα τον κάνει εκεί. Ο δικηγόρος μου κατέθεσε μία σειρά όλες οι αιτήσεις που έχει καταθέσει ο κύριος Παναγούλης, η νομική υπηρεσία του Δήμου κατά Σαμουρέλη, ήταν πρόδειλα κατασκευασμένες για να ευνοήσουν τον κύριο Σαμουρέλη. Αυτά ελέγχθησαν στο δικαστήριο. Αυτά θα σας τα φέρω σε ειδική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κύριος Παναγούλης, η 1936 απόφαση του εφετείου που ήταν υπέρ του Δήμου, την άφησε επί 3 ολόκληρα χρόνια, χωρίς να την κοινοποιήσει στον κύριο Σαμπρέλη. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Δεν τελείωσα κύριε. Θα περιμένετε. Παρακαλώ. Θα περιμένετε. Λοιπόν, και τι έκανε. Την τελευταία μέρα μετά τα 3 χρόνια που έλυγε, έκανε έφεση, ανέλεση κατά της αποφάσεως για να μην καταστεί... Καλά, αυτό δεν μας αφορά. Αφορά για την νεολική υπηρεσία του Δήμου, κύριε. Σας παρακαλώ πολύ. Κάντε ένα γραπτή, δεν μπορείτε να κάνετε παραπάνω. Είπε, σας πονάει, κύριε. Πονάτε, δεν κατάλαβα. Έμα τι θέλετε να σας πω, διακόπτετε συνεχώς. Είστε αβαράδες. Ολοκληρώστε, δύο λοιπόν. Ο κανονισμός λέει ότι οι γνώσεις είναι 2 λεπτά. Έχετε μιλήσει ήδη 4. Εάν έχετε κάτι για να κλείσετε, ορίστε. Ο κανονισμός λέει λοιπόν ότι για τον κύριο Σταθόπουλο είπε ότι τον παρακολουθεί, ότι είναι κομμουνιστής, και για τον κύριο Σιδέρη είπε ότι πήρε εντολή για να χάνει τις δίκες. Αυτά ελέγξα τα λόγια πρακτικά. Σε προσεχή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, που ελπίζω, σε προσεχή θα φέρω έγγραφο να το υπογράψετε, να γίνει ειδική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και με slides θα σας αποδείξω την ιταμότητα και τη φασίτητα αυτής της νομικής υπηρεσίας. Αυτοί οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι για να διατηρίζονται τα οικονομικά του Δήμου. Λοιπόν, πρώτο θέμα ημερήσια διάταξη. Λήψη απόφαση για την τέχνη τη μελέτη κατασκευή των τεχνικών δημοκρατών. Δεν είπα να ενημερώσω το Σάββατο για το πράγμα. Παρακαλώ ησυχία. Λήψη απόφαση για τη δέκτη της μελέτης. Ήθελε την νομική υπηρεσία να ψάξει. Πού σε παρακαλώ κύριε Κουμπαπέλα. Η νομική υπηρεσία. Τεχνών δημοπράξης του έργου κατασκευή περιοδικού σταθμού στο όμικρον ΤΑΦ 405 και για τη συμμετοχή. Εισηγείται ο κύριος Δήμαρχος. Ορίστε. Λοιπόν, σήμερα καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει μια απόφαση να κατατεθεί. Είχε ενδιαφέρον, ευχαριστήθηκε. Η έγκριση τη μελέτη για την κατασκευή και τα τέχνη για την δημοπράτηση του έργου κατασκευή υπερβολυμπιακού σταθμού του όμικρον ΤΑΦ 405. Το οποίο βεβαίως θα το υποβάλουμε στο ΕΣΠΑ, έτσι. Στην περιφέρεια Αττικής, δηλαδή στο περιφερειακό ψηφιακό πρόγραμμα 2007-2013. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά την πόλη, αφορά το Δήμο, αφορά τους δημότες, μας αφορά όλους. Εγώ δεν έχω... Παρακαλώ. Είναι ένα θέμα το οποίο ακόμα και σήμερα το βράδυ, 8 η ώρα που ήρθα στο Δημαρχείο, οι υπάλληλοι του Δήμου της Τεχνικής Υπηρεσίας ακόμα δούλευαν, υπόγραφαν τα σχετικά έγγραφα και χαρτιά για να είναι πλήρης ο φάκελος,
ούτως ώστε την Τρίτη που θα κατατεθεί να μην έχει κανένα κόλλημα και να προχωρήσει η κατασκευή του έργου αυτού. Έγινε μεγάλος αγώνας δρόμου από τους υπαλλήλους και πολλές φορές χρειάστηκε και η προσωπική μου παρέμβαση σε υπηρεσίες του κράτους, όπως ΔΕΗ, όπως πυροσβεστική, όπως και πολεοδομία, βέβαια, η οποία εντάξει πολεοδομία είναι και στο Δήμο μας, για να μπορέσουμε στο υποθετικό φυλάκιο, για να μπορέσουμε να πιάσουμε τις ημερομηνίες και να είμαστε μέσα στα όρια των χρόνων που έχει βάλει το ΕΣΠΑ να μπορέσει η πόλη να αποκτήσει με χρήματα μέσω ΕΣΠΑ ένα βρεφονηπιακό σταθμό, ο οποίος, επαναλαμβάνω, θα εξυπηρετήσει τους πολίτες. Είναι εδώ η Διευθύντρια και ο κύριος Θοδωρίδης που έχουν ασχοληθεί τεχνικά με το θέμα και παρακαλώ πολύ την κυρία Θοδωρίδη, την κυρία Τσαπίνογλου, ποιος από τους δυο σας, δεν ξέρω τι έχετε αποφασίσει, είναι γνώστες και οι δύο, να μιλήσουν για το τεχνικό θέμα ή για ό,τι ερωτήσεις θέλετε να τους υποβάλλετε πάνω σε αυτό το θέμα. Παρακαλώ να καθίσετε. Καθίστε, κυρία Τσαφίνα, να καθίσετε, παρακαλώ. Ορίστε, κυρία Τσαφίνα. Καλησπέρα. Να πω μόνο ότι αυτή η προσπάθεια για να στηθεί αυτός ο σταθμός, η πρόσκληση από το ΕΣΠΑ σε εμάς ήρθε 29 Σεπτεμβρίου, δηλαδή είχαμε 3-3,5 μήνες. Ήτανε πάρα πολύ κοπιαστικό. Βέβαια, τον επόμενο σταθμό τον οποίο έχω προγραμματίσει να φτιάξουμε στο Τσακό και πιστεύω ότι θα το φτιάξουμε έχοντας την εμπειρία αυτής της δουλειάς η τεχνική μας υπηρεσία, θα τον κάνει πιο εύκολα, πιο γρήγορα, πιο ξεκούραστα, σε εισαγωγικά το ξεκούραστα. Έτσι, και από αυτή τη θέση ως Δήμαρχος πραγματικά θέλω να τους ευχαριστήσω όλους για την προσπάθεια την οποία κατέβαλα. Θα κάνω μια μικρή εισαγωγή και θα προτιμούσα ο προϊστάμενος του Τμήματος του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Κτηρίων να εξηγήσει την μελέτη στην οποία και σαν αρχιτέκτονας έχει εκπονήσει μαζί με τα άλλα μέλη της τεχνικής υπηρεσίας για τον κύριο Παπαγεωργίου και τον κύριο Μπουρδάρα. Θα ήθελα να διορθώσω λίγο τον Δήμαρχο ότι η πρόσκληση που είχε αναρτηθεί στις 29 Σεπτεμβρίου από την Περιφέρεια σε εμάς πρωτοπολήθηκε, ήρθε στο Δήμο δηλαδή στις 13 Δεκάτου τον Οκτώβριο. Δηλαδή προς τα μέσα πλέον Οκτωβρίου ενημερωθήκαμε εμείς, όπως και άλλοι Δήμοι, διότι το γνωρίζω πολύ καλά αυτά, διότι αμέσως επικοινώνησα και με άλλους συναδέλφους, ότι όλοι ξαφνικά ενημερώθηκαν ότι σε πολύ μικρό διάστημα, δηλαδή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που ήταν 31 πρώτου του 2012, είναι η ημερομηνία καταληκτική που θα πρέπει να υποβληθούν οι προτάσεις για την αηφόρο ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής και αφαιρούσε τους βρεφονηπιακούς. Είτε επεκτάσεις είτε κατασκευές νέων κατασκευών. Το πρόβλημα ήταν ότι μέχρι σήμερα το ΕΣΠΑ και οι άλλες χρηματοδοτήσεις δεν απαιτούσαν ιδιαίτερες μελέτες με την έννοια της οριμότητας. Από εδώ και πέρα η οριμότητα που απαιτείται για το ΕΣΠΑ είναι η έκδοση οικοδομικής άδειας. Πράγμα το οποίο, από ό,τι αντιλαμβάνεται όποιος μηχανικός και όποιος έχει σχέση με τις άδειες, μπορεί να κρίνει ότι είναι τραγικά δύσκολο να μπορείς μέσα σε 2,5 μήνες να ολοκληρώσεις και να έχεις μια όριμη τέτοια μελέτη.
Παρόλα αυτά είπαμε ότι πρέπει να το κάνουμε για την πόλη μας, πρέπει να με την κρίση που υπάρχει τα έσοδα του Δήμου είναι ελάχιστα, πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε έσοδα εφόσον μας τα προτείνουν και πραγματικά δουλέψαμε όλη η τεχνική υπηρεσία να μπορέσουμε να προλάβουμε τους χρόνους, ακόμα τρέχουμε γιατί πρέπει τη Δευτέρα να είμαστε έτοιμοι να υποβάλουμε και στο ηλεκτρονικό σύστημα που απαιτείται σαν καινούριο σύστημα πλέον του ΕΣΠΑ μια νέα υποβολή, γιατί αλλάζει τελείως η μέθοδος υποβολής πλέον και στο ΕΣΠΑ και αυτό. Λέει μέσα, και αν το ΕΣΠΑ δεν εγκρίνει, δεν εγκρίνει. Θα κάνουμε άλλη μελέτες, τι γίνεται. Θα κάνουμε άλλη μελέτες, δεν ξέρω, αυτά δεν είναι σοβαρά. Λέει εδώ το 3, την έκκληση αποδοχής ανεπιφύλακτα. Τον όρο, εγώ με εμένα δεν με ενδιαφέρει για να υπογράφω την μνημόνια απόλυτα. Εδώ πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η όρη. Ειλικρινά δεν τα καταλαβαίνω. Έχει κι άλλα εδώ που χρήκα, εφόσον τώρα εγώ προβληματίστηκα, που μου λέτε δεν το είχε εγκρίνει. Δεν θα έπρεπε να έχει το υπάρξει ένα έγγραφο και να πείτε ότι θέλουμε να φτιάξουμε ένα, δύο, τρία, πέντε χρόνια. Είστε εκτός θέματος. Ναι, εντάξει, είμαι, αλλά... Η απόφαση που θα πάρουμε σήμερα είναι για να καταθέσουμε στο ΕΣΠΑ να μας εγκρίνει για το... Είναι για έκκληση. Έκκληση έπρεπε να κάνουμε για τη μελέτη. Έπρεπε να γίνει και μελέτη για να γίνει. Θέλει τεχνικό δελτίο. Ειλικρινά σας λέω, δεν το λέω για άλλο λόγο. Θα απαντήσουμε μετά. Ησυχία παρακαλώ. Ησυχία. Ο κύριος Γιζιώτης. Κλείστε σας παρακαλώ κύριε Μπόμπλε. Λοιπόν, βέβαια οι ερωτήσεις είναι πιο γενικότερες. Μιλάμε για τα ΕΣΠΑ 2007-2013. Κύριε Πρόεδρε, δεν ακούμε. Εδώ γίνεται χάβρα. Επειδή η διάρκεια ήταν από το 2007-2013, ήθελα να ρωτήσω γενικώς τις υπηρεσίες να γνωρίζουν, δεν ξέρω αν αφορά μόνο την τεχνική γενικότερα, τι άλλο έχουμε προτείνει ως τώρα. Το πρώτο είναι αυτό. Ποια ήταν η τύχη τους, αν είχαμε προτείνει κάτι. Τρίτο, τι άλλο μπορούμε, έχουμε το περιθώριο, το χρονικό, δεν έχουμε από ό,τι καταλαβαίνω. Τέταρτο, πότε θα απαντήσουν χρονικά, το εκτιμάμε ότι θα έχει απάντηση η πρότασή μας αυτή, και ποιο το χρονοδιάγραμμα κατασκευής. Είναι το τέλος του 2015 που λέει ολοκλήρωση πράξεων κλπ. Που λέει εκεί, αν το καταλαβαίνω καλά. Και θέλω να ρωτήσω και το εξής, Νίκο. Το ύψος του ποσού τώρα, γιατί πάντα μπαίνει αυτό το ερώτημα και είχε μπει και για άλλα ζητήματα και για το τυρόδο, αν θυμάστε. Άρα κάνουμε μία διαίρεση με τα τετραγωνικά, βέβαια ανάλογα θα διαίρεσεις, άμα αφήσεις το υπόγειο απ' έξω, πάμε στα 3% το τετραγωνικό. Αν βάλεις το έχω σημειώσει ακριβώς από κάτω, αν βάλεις το υπόγειο που βέβαια θα έχει μάλλον μία άλλη τιμή, πάμε στα 2.000 τετραγωνικό, με δικό σου οικόπεδο. Γενικά ψηλή τιμή, δεν ξέρω, βέβαια είπες για τα υλικά, θα υπάρχει εκτός αυτό και πού το εστιάζουμε πέρα. Ο κύριος Αλεξόπουλος ερώτηση. Η προκήρυξη ο κωδικός 33 έγινε στις 29 Ιανουαρίου του 2012. Λίγο αργά δεν το πήραμε, είχα πάρει το 10ο του, δηλαδή τον Οκτώβριο τον επόμενο μήνα. Δεν υπάρχει ειδικό σύμβουλος από εδώ. Κύριε συνάδελφε, είναι η εικόνα αυτή Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι, σας παρακαλώ, κάντε ησυχία. Σας παρακαλώ πολύ, είμαστε όλοι κουρασμένοι. Σας παρακαλώ, μην μιλάτε. Όποιος θέλει να μιλήσει, σας βγει έξω. Δεν υπάρχει ειδικό σύμβουλος απορρόφησης πόρων αυτών του ΠΕΠΑ. Τεχνικό δελτίο ή πάλι δικαιολογητικά θα ήθελα να ξέρω σε ποιο κωδικό του προϋπολογισμού του 2012 των παιδικών σταθμών. Εκτός για τον έχουμε στον προϋπολογισμό, δεν έχουμε πάρει του Δήμου, υπάγεται. Χαλάσαμε κάποια χρήματα σε μελέτες, κάποιες οριστικές μελέτες. Πόσο της εκατό θα είναι η χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο και πόσο κατά ενία κεφάλαια θα ήθελα να γνωρίζω.
31 Δεκεμβρίου του 2015 θα είναι οι προτινόμενες πράξεις, το οποίο θα γνωρίζουμε, μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω, αν ισχύει η πρότασή μας ή δεν ισχύει. Άρα νομίζω ότι είναι νωρίς για να βγαίνουμε και να το κάνουμε επικοινωνιακό το θέμα αυτό του Ευρωπαϊκού Σταθμού. Κύριε Αρτσόπουλο, είστε εκτός θέματος. Κάντε μια ερώτηση στον αρχιτέκτονα του Δήμου. Τι του λέτε τώρα για επικοινωνιακά θέματα? Έχετε άλλη ερώτηση να κάνετε? Θα τοποθετηθείτε, κύριε Αρτσόπουλο. Πάω στην ερώτηση. Γιατί δεν ψάξαμε για κάποιο άλλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο να είναι μέσα σε... πιο νωρίς, δηλαδή να μην πηγαίνουμε το 2015, μήπως μπορούσε ο ειδικός σύμβολος του Δημάρχου, ησυχία παρακαλώ, ή εσείς η τεχνική εταιρεία. Υπάρχει χρόνος, υπάρχει χρόνος, κύριε Πρόεδρε. Ακούμε βαρύ που με τα σηματώνετε. Παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε Μουκούρη, βοηθήστε με. Κύριε Κύριε Πρόεδρε, σήμερα, από την ώρα που ξεκίνησε αυτό το συμβούλιο, ο εν λόγω κύριος, μονοπολεί, με συγχωρείτε, ακούω βαρύγνωπες ασηματότητες, χώρια τους βαρβαρικούς ολικισμούς, λοιπόν, έλεος, να προστατεύσετε μας που λέει ο κύριος Κωνσταντακόπουλος. Κυρία Μουχτούρη, κυρία Μουχτούρη, δεν μας ζητάνε πτυχίο για να βάλουμε υποψηφιότητα. Κύριε ορίστε, Πουσινά, σας παρακαλώ πολύ. Χρόνο όμως σας ζητάνε. Εντάξει, θα βγει χρόνος. Όχι, κύριε Αλεξόπουλε, ορίστε, σας κάλυψα εγώ. Σας κάλυψα εγώ. Σας κάλυψα εγώ, λέω. Ορίστε, κύριε Μουχτούρη. Ησυχία, παρακαλώ. Παρακαλώ ησυχία. Ορίστε, κύριε Κουρκούλη. Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά από ό,τι άκουσα, δεν υπάρχει κόστος χρηματοδότησης του έργου, κύριε Θεοδωρίδη. Δεν υπάρχει κόστος χρηματοδότησης. Ποσό χρηματοδότησης. Ποσό χρηματοδότησης. Αυτό. Μήπως με την ευκαιρία που μου έδωσε ο κ. Γκυζιώτης με το κόστος που από ό,τι κατάλαβα είναι λιγάκι υπερβολικό, είναι μια προϋπόθεση το κόστος κατασκευής του έργου αυτού να χρηματοδοτηθεί? Μήπως ξεφύγουμε από το κόστος και δεν πούμε σε μια διαδικασία χρηματοδότησης? Ναι, ρε παιδί μου, η διεκδίκηση μπορεί να ζητάς 500 εκατομμύρια και να μην σου δώσει τον κύριο για 500 εκατομμύρια. Είναι κάποια έργα που τα έλαβε στον τόπο και όπως μου κατάλαβε ο κύριος Τούδη. Και αν υπάρχει στη μελέτη και χρήση πηγής ενέργειας, δηλαδή φωτοβολταϊκά. Ορίστε, κύριε Θεοδωρίδη, όσο πιο σύντομα μπορεί. Για να μπορέσουμε εμείς να βγούμε και να έχουμε τελειώσει 31 Δεκάτου του 2015, πρέπει μέχρι τέλος Σεπτέμβριο, δηλαδή τέλος, να έχουμε Οκτώβριο, Νοέμβριο, τέλος. Στην οποία είχαμε κινηθεί τις προηγούμενες μέρες, εκείνο που περιμέναμε, θα έλεγαμε τη σχετική αγωνία, εντός εισαγωγικών, τεχνική αγωνία. Αν θέλετε, δεν θα ήθελα αυτό να καταγραφεί στα πρακτικά. Δεν θέλω να καταγραφεί. Αυτή τη στιγμή, παρακαλώ. Αυτή τη στιγμή λείπει μέσα από το πακέτο που έχετε μπροστά σας. Κάνει το αποτέλεσμα. Υπήρχε μια τεχνική αγωνία. Λοιπόν, να το δούμε λιγάκι τεχνικά. Εδώ έχουμε ένα ποσό το οποίο καταλήγει να είναι ένα 924 πριν μπει το εργολαβικό όφελος. Μπαίνοντας στο εργολαβικό όφελος είναι 2.271 και μετά έχουμε ένα 15%, ένα 23%, δηλαδή ένα 38%. Και αν σας παρακαλώ, μη μιλάτε να ακούμε τον κύριο Θεοδωρίδη, σας παρακαλώ. Έχουμε πολύ. Λοιπόν ένα 38% μίας επιβάρησης και αν βάλουμε και το εργολαβικό όφελος, που πάμε γύρω στα 60% περίπου, λέω ένα παράδειγμα, που πρέπει να σκεφτούμε ότι θα πρέπει να έχουμε, το τονίζω, μία καλή έκπτωση. Θα πρέπει να έχουμε μία καλή έκπτωση, διότι το πραγματικό κομμάτι του βρεφονιπιακού σταθμού δεν είναι τα 3.334 προφανώς. Δεν μπορεί κανένα να σκεφτεί ότι το τετραγωνικό κοστίζει 3.000. Έτσι είναι. Πόσα τετραγωνικά? 1.000 τετραγωνικά, 1.050 τετραγωνικά αναδομής. Ναι, 1.080 και 600 τετραγωνικά υπογείου. Λοιπόν, θεωρητικά, επιπλέον τα 600. Ναι. Μιλάω τώρα, εδώ υπάρχουν και συνάδελφοι μηχανικοί και μπορούν να το τεκμηριώνουν. Λοιπόν, μία συνήθως κατασκευή, περίπου, η τιμή της αναδομής είναι στα 1.500 ευρώ.
και περίπου στα 1000 ευρώ είναι μια τιμή. Κύριε Θοδωρίδη, με συγχωρείτε, σταματήστε. Παρακαλώ, όποιος θέλει να είναι όρθιος, να βγει έξω. Να πάει να πάρει αέρα. Λοιπόν, διαφορετική και ησυχία παρακαλώ. Συνεχίστε, κύριε Θοδωρή. Λοιπόν, με τις προβλέψεις αυτές, φτάνουμε όπως βλέπετε γύρω στα 2,5 περίπου εκατομμύρια. Δηλαδή με τις προβλέψεις αυτές της πιάτσας, να το πω έτσι. Εκεί βλέπετε οδηγεί μια πιθανή ή μάλλον μια έκπτωση που θέλουμε της τάξης 30%. Θα μου πει κανένα, ακριβώς, θα μου πει κανένας, μα θα την πετύχεις. Πάω έμεσα να απαντήσω στην ερώτηση του κ. Αλεξούδου, δηλαδή απαντάει αυτό κάπως έτσι το κομμάτι. Εάν έχουμε στη δημοπράτηση του έργου, αν έχουμε μια τέτοια, υπάρχει και μια εφικτότητα του έργου καλή. Δηλαδή, να πάει στα πραγματικά του λεφτά. Εάν βέβαια έρθει με ένα 10% ή 12%, πλέον αρχίζει να δυσκολεύει λίγο τα πράγματα από την άποψη πλέον του ποσού που θα σου εγκριθεί. Το ποσό που εγκρίνεται. Τώρα δεν θυμάμαι αν το είχε πει ο κύριος Ιζιώτης αυτό το πράγμα. Κύριε Τσιαμπά, ακούτε τι λέει ο κύριος Θοδωρίδη. Δημοτικός. Είστε 1,5 μέτρο από τον κύριο Θοδωρίδη. Εγώ δεν ακούω τίποτα, ένα θόρυβο ακούω. Ησυχία παρακαλώ επιτέλους. Το ποσό που θα μας εγκριθεί δεν το ξέρει ή δεν περιγράφεται ως υποχρεωτικό να είναι αυτό από πουθενά. Θεωρούμε ότι αν υπάρξουν πολλοί παιδικοί σταθμοί και εγκριθούν πολλοί παιδικοί σταθμοί, δεν θα είναι ίσως το σύνολο των χρημάτων που θα χρειαστεί από τη δημοπράτηση να πάρει κανένας. Ευελπιστούμε ότι θα είναι τέτοιο που δεν θα καταστήσει, ως τη δική σας την απάντηση, απαγορευτική την κατασκευή του σταθμού. Τι μια πράγματα. Τι μια πράγματα. Εάν μπορέσουν. Μπορεί να δώσουν μέρος του ποσού. Α, βεβαίως. Μπορεί να δώσουν ένα μέρος που να είναι τέτοιο, που να σε βοηθήσει να σου μένουν 400-500 και να πει ναι, τα βάζω από ίδιους πόρους και τα κάνω. Αν φτάσει σε ένα σημείο να είναι τόσο λίγοι που να μην μπορείς να το κάνεις, είναι άλλη τοποθέτηση πλέον. Ας ελπίζουμε, πάντα πάμε με την, πώς να το πω τώρα, με την αίσθηση όταν είμαστε σε ένα τόσο δύσκολο οικονομικό πεδίο, πας μήπως μπορέσεις να πάρεις όσο και παραπάνω λεφτά να μην αφήσεις την ευκαιρία να καθεί. Και νομίζω ότι γι' αυτό καλώς κάνουμε όλοι μας. Και εσείς σαν δημοτική αρχή, όλοι σας και εμείς σαν υπάλληλοι. Λοιπόν, να πω παρακάτω. Ειδικό σύμβουλος, όχι, δεν υπάρχει, ειλικρινά δεν υπάρχει που να ασχολείται υπόλοιπος. Υπήρχε. Έχει παραιτηθεί ο κύριος. Ξέρω, το είπα με την έννοια ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Κύριε Θοδωρίδη, ο κύριος. Παρακαλώ, για να ακούτε, σε έχουν κλείσει, κύριε Αλεξόπουλε. Μην απαντάτε, κύριε Θοδωρίδη, ορίστε και εγώ. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και είναι κάτι, που πρέπει να το επεξεργαστούμε, γιατί αυτά τα προγράμματα θα είναι τα μόνα που θα μπορούμε πλέον να στηριζόμαστε. Δηλαδή να πάρουμε κάτω από κάπου λεφτά. Πού να τα βρούμε τα λεφτά να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πόσο χρηματοδότηση δεν το ξέρουμε, γιατί δεν πρέπει να βγάλουμε άλλο πρόγραμμα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλο πρόγραμμα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο στον ορίζοντα. Μακάρι. Δεν έχουμε τη δυνατότητα. Όχι, αν θέλετε πριβάτε εκτός μικροφόνου, να σας προφέρω το προηγούμενο. Γιατί μπορείς λίγο θέλεις, σε μερικά πράγματα και να μην μπαίνεις στο Facebook. Δεν θέλεις. Πάλι δεν πρέπει να μπαίνουν στο Facebook. Πρέπει να αποφασίσει ο Δήμαρχος να μην μπαίνουν στο Facebook. Μπαίνει στο Facebook και στα πράγματα. Για να είσαι υπέροχο. Κύριε Αλεξόπουλε, τέλος πάντων. Ήμαρτον, σας παρακαλώ μην ξαναμιλήσετε. Ορίστε κύριε Θοδωρίδη. Ένα μικρόφωνο. Τι είναι στο δικό σου. Κάπου είναι ένα ανοιχτό, Κάπου υπάρχει ανοιχτό μικρόφωνο. Έχει κάποιος ανοιχτό μικρόφωνο. Του το χαλέσατε το ανθρώπου. Μιλάω και μιλάω έτσι. Όχι, όχι, πρέπει και τα πρακτικά. Ανάβηκε, Νομίζω ότι δίκιο. Ανάβει αυτό. Έφυγε το πείσμα, μισό λεπτό. Α, εντάξει.
πολλές εύκολες. Εντάξει Νίκο, εντάξει Νίκο. Έλα Γίκο, έλα δίπλα, Γίκο, έλα από το Γίκο. Κάτσε Νίκο, κάτσε. Λοιπόν, ερωτήσατε επίσης για αν υπάρχει, ο κύριος Γκυζιώτης νομίζω είχε ρωτήσει αν υπάρχει άλλο πρόγραμμα που να έχει κατατεθεί, είναι το πρόγραμμα της βιοκλιματικής ανάπτυξης που είχαμε κάνει για τους δρόμους του Τσακού που πήραμε τα 2 εκατομμύρια. Πολύ θετική προσπάθεια αυτή, πάρα πολύ θετική. Για το πρόγραμμα εξοικονομού. Εντάξει, αυτά είναι. Λοιπόν, και επίσης για τον κύριο Κουρκούλη το ποσό της χρηματοδότησης είπαμε δεν το γνωρίζουμε. Μακάρι να είναι όσο το δυνατό ψηλότερο, γιατί πραγματικά εάν δεν είναι ψηλό αρχίζει να μπαίνει το θέμα της κατασκευής πόρας. Είναι λογικό. Άμα σου βάλει ότι θέλει να βάλεις από ίδιους πόρους 2 εκατομμύρια, πώς θα το κάνεις. Σου δίνω 300.000. Λογικό είναι. Απαντάω δηλαδή από την τεχνική σκοπιά και όχι από την έχει πολύ σύγχρονα και φωτοβολταϊκά και επιλύει με τους πιο σύγχρονους και οικονομικούς τρόπους το θέμα θέρμανση ψήξη. Δεν ξέρω κάτι άλλο να σκεφτώ. Σε όλα τα θέματα. Καλώς, είσαστε σαφέστατοι. Τοποθετήσεις. Λοιπόν, καταρχήν και εγώ χαιρετίζω την παρουσία και της τεχνικής υπηρεσίας εδώ μέχρι τέτοια ώρα. Χαίρομαι ιδιαίτερα από ο Δήμαρχος και από την πλευρά του Δήμου για να γνωρίσει κάποια πράγματα που έχει κάνει η τεχνική υπηρεσία και ότι υπάρχουν εκεί εργαζόμενοι που δουλεύουν και έχουν προσφέρει διαχρονικά στο Δήμο. Εμείς έχουμε την άποψη αυτή και όταν είμαστε στα έδρανα της αντιπολίτευσης και στα έδρανα της διοίκησης του Δήμου. Ξέρω τι λέω. Όταν λέω κάτι, ξέρω τι λέω και γιατί το λέω. Ο καθένας το χαρακτήρα του αυτό. Δεν ξέρω, γιατί ο κ. Τσαμπάς ήταν κάπου αλλού τα προηγούμενα τετράδια. Ήταν στην Κύπρο και μας τίμησε με την παρουσία του. Καλός αξιωματικός, αλλά δεν ήταν εδώ στην Αγία Παρασκευή. Καλός αξιωματικός ήμουν από κάποιος. Και όχι να δείτε με τα μικρόφωνα έτσι. Σας παρακαλώ. Κύριε Γιανακόπουλε, σας παρακαλώ. Να ξεκινήσω. Τι ολοκληρώ. Ξεκινήστε. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν ότι είναι μια συνέχεια των και να ευχηθώ βέβαια και καλή και καλωρίζει πάλι η Διευθύντρια μου δίνει την ευκαιρία και η κυρία Σαχμίνογλου που νομίζω ότι σε αυτή τη θέση μπορείτε να προσφέρετε πράγματι και έχετε προσφέρει βέβαια αλλά και ειδικά ως Διευθύντρια. Να πω λοιπόν ότι για το συγκεκριμένο παιδικό σταθμό βεβαίως είμαστε σύμφωνοι και θα το ψηφίσουμε για το πρώτο στην αρχή για να γίνει ένας παιδικός σταθμός και να διεκδικήσουμε αλλά νομίζω ότι τα νούμερα αυτά που βάζαμε κάποτε και εμείς και υπήρχε μια αντιστοιχία στα νούμερα του παιδικού σταθμού που θα γινόταν ή που διεκδικήσαμε ή που καταθέσαμε την πρόταση για την οδό Ρόδων είναι περίπου ανάλογα και ποτέ δεν θα μπορούμε να τα καταγγείλουμε όταν κάποιοι βγαίνανε και καταγγείλανε αυτά τα νούμερα. Εγώ λοιπόν ήθελα να πω ότι είναι μέσα στα πλαίσια της διεκδίκησης, είναι μια συνέχεια των διεκδικήσεων των τελευταίων χρόνων όπως υπόθηκε πολύ καλά η βιοκλιματική ανάπλαση της Κυκλάδων που όταν τα αναφέραμε τους πρώτους μήνες εδώ κάποιοι γελάγανε και δεν το βάλανε ούτε καν στον προϋπολογισμό και τώρα αυτό το έργο δημοπρατήθηκε και είχε μια σημαντική συμβολή και η οικονομική και η τεχνική υπηρεσία. Όταν το πρόγραμμα του εξοικονομού είναι μόνο 30 δήμοι από όλη την Ελλάδα και παίρνουμε 700.000 κάποιοι το θεωρήσαν αντιλήμβιο και νομίζω ότι σε αυτή τη συνέχεια πρέπει και δείχνουμε και θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε ναι στη διεκδίκηση και θα το ψηφίσουμε. Και παρόλα αυτά που έβαλε ο κύριος Θεοδωρίδης, ποια λείπανε ή πώς πρέπει να είμαστε τυπικά ή που πρέπει να είναι η στατιστική μελέτη ή που πρέπει να είναι όλα τα υπόλοιπα, που εδώ σήμερα δεν έχουμε τίποτα, αλλά το ψηφίζουμε για να το διεκδικήσουμε και να μην καθυστερήσουμε. Και επίσης θα ήθελα να πω έτσι για να ακουστεί ότι ο κύριος Κρητικίδης είχε προτείνει να κάνει στατική μελέτη, ενώ στην αρχή του είπανε ναι, μετά στην πορεία δεν ξέρω για ποιο λόγο του απαγόρευσαν. Για τον χρόνο, Για τον χρόνο. Ας μας απαντήσετε γιατί δεν το έκανε. Μπορεί να κάνω εγώ λάθος. Αλλά όμως είχε συμφωνηθεί ότι θα κάνει τη στατική μελέτη ο Κρητικίδης δωρεάν και εθελοντικά και μετά με ένα τηλέφωνο του είπα δεν θα κάνεις. Πείτε το για ποιο λόγο, δεν με πειράζει εμένα. Ας κάνω λάθος. Πείτε το εσείς. Μετά, που θα τελειώσω εγώ.
Εγώ δεν το γνωρίζω. Αν το γνωρίζετε και κάνω λάθος που το είπα, το απαντάτε στον κ. Να σας πω και τελειώνοντας ότι βεβαίως και ένα από τα μεγαλύτερα έργα στη διεκδίκηση και παραμένει όμως ακόμη και τρέχει ολοκληρωθεί και εμείς θα είμαστε δίπλα είναι το έργο πάλι μέσα από το ΕΣΠΑ, τα πεζοδρόμια του Κοντόπικου που παραμένουν το μεγαλύτερο έργο και νομίζω ότι και εκεί με τη βοήθεια όλων και του Δημοτικού Συμβουλίου και της Τεχνικής Υπηρεσίας θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και να υλοποιηθεί και αυτό το έργο όπως τα δύο προηγούμενα που υλοποιούνται. Εξοικονομώ και βιοκλιματική ανάπτυξη της περιοχής Αγούπου. Ο κύριος Βλάχος θα μιλήσει από την παράταξη νίκη για την Αγία Παρασκευή. Ορίστε κύριε Βλάχο. Λοιπόν, καταρχήν συγχαρούμε την Τεχνική Υπηρεσία για τη συγκεκριμένη εκπόνηση, τις συγκεκριμένες μελέτες για να κατατεθεί προς έγκριση η κατασκευή του προεφωνιπιακού μέσου του ΕΣΠΑ. Δεν ήθελα να αναφερθώ καθόλου στην περίπτωση που αναφέρει ο κύριος Γιαννακόπουλος για την οδό Ρόδων, γιατί πιστεύω να μην... Δηλαδή, αν έχουμε την ίδια τύχη και βρεθούμε στην ίδια κατάσταση όπως έγινε με την υπόθεση των εκείνων των περίφημων περιφωνιπιακών σταθμών, το αποτέλεσμα θα είναι αυτό που δεν έρχεται κανένα σε αυτή την αίθουσα. Έχουμε δηλαδή να αποδοθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα και να προχωρήσει η διαδικασία του σταθμού. Δύο παρατηρήσεις όμως έχω να κάνω. Μάθαμε καταρχήν μέσω μιας αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για τη διαδικασία αλλαγής χώρου για το παιδικό σταθμό, όπου πραγματικά εκεί είχαμε συγκεκριμένες αντιρρήσεις για τον τρόπο που έγινε, γιατί η πραγματική διαδικασία γίνεται όπως το κάνετε τώρα. Δηλαδή, ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο για ένα έργο το οποίο θέλετε να κάνετε, αποφασίζουμε για το ξεκίνημα όλο αυτό και από εκεί και πέρα έχουμε τη διαδικασία και τις ένταξεις μέσα στον προϋπολογισμό και όλα αυτά τα πράγματα που μπορούμε να τα δούμε και όχι περιστασιακά ρωτώντας πάνω σε κάποιες ερωτήσεις μιας αναμόρφωσης να μάθουμε ότι έγινε όλη αυτή η διαδικασία του παιδικού σταθμού. Διότι θεωρώ ότι οποιαδήποτε νέα δημοτική αρχή έχει ανάγκη και την αντιπολίτευση πάρα πολλές φορές τη διαδικασία του να προχωρήσει, αν θέλετε, και με μια ομοφωνία ένα έργο και να πάει πιο μπροστά μια διαδικασία που θεωρώ ότι σε αυτή την αίθουσα είμαστε ενταγμένοι. Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος σε αυτήν την αίθουσα να μην διαφέρει για το καλό της πόλης. Εγώ αυτό το θεωρώ δεδομένο. Έξω από τις όποιες αντιθέσεις των νέων μέρων. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε διάφορα άλλα ζητήματα. Η μία ένσταση λοιπόν ήταν αυτή ότι αυτό είναι το σωστό και όχι να το μαθαίνουμε παρεμπιπτόντως. Και το δεύτερο είναι ότι, και το είχα πει και τότε, βέβαια δεν είναι ακριβώς το θέμα μας, απλώς το επισημαίνω ότι πρέπει με κάποιο τρόπο και η διοίκηση να προσπαθήσουμε να μην χάσουμε την διαδικασία που είχαμε στο άλλο οικονομικό τετράγωνο που ήταν για να γίνει ο παιδικός σταθμός. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν το 430. Και μέσα από όλα αυτά που έχετε αναφέρει των διεκδικήσεων κτλ. Γιατί πραγματικά εκεί μπαίνει ένα θέμα χαρακτηρισμού χώρων κτλ. Ως τεχνική υπηρεσία δεν πρέπει, εκτός από την μελέτη για το συγκεκριμένο σταθμό, να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα μέσω των γνωστών διεκδικήσεων των υπαρκτών ή ανυπάρκτων για το συγκεκριμένο χώρο. Αυτή ως επισήμανση για να μην το ξεχνάμε και αυτό το λεπτό. Δεν άλλαξε τίποτα εκεί πέρα. Παραμένει ως έχει, δεν άλλαξε. Συμφωνώ, αλλά πρέπει να. Και έχει μείνει και μια μελέτη. Πρέπει να φανεί μήπως με τη λογική ότι πάμε να πάρουμε ένα πρόγραμμα για ένα άλλο οικόποδο στο συγκεκριμένο ευρύτερο χώρο που υπάγεται και το άλλο το οικόποδο, εμέσως απεμπολίσουμε μια διαδικασία από χαρακτηρισμού του συγκεκριμένου. Λέω εγώ τώρα. Με το προεδρικό διάταγμα. Συμφωνώ, αλλά λέω ποια είναι η ένταση μου και μια επιφύλαξη. Εμείς θα το ψηφίσουμε αυτό γιατί θεωρούμε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Μόνο ιδιαίτερη προσοχή σε όλα αυτά τα ζητήματα να μην βρεθούμε σε καμία έκπληξη όπως τότε με την οδό Ρόδων και διάφορους άλλους σταθμούς που είχαμε πρόβλημα μέσω του. Εντάξει, εμείς Ρόδων και άλλοι Δήμοι σε άλλα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κιζιώτης. Ήταν συντομότατος. Προφανώς είναι μια πολύ θετική εξέλιξη, αρκεί να η εξέλιξη είναι και τέλος. Αρκεί να φτάσουμε να πάρουμε και την άδεια, γιατί έχουμε πνιγεί για αυτό το πράγμα. Καλά, εννοείται. Μα εκεί είναι η αγωνία. Για όλα, εδώ τα έχουμε δει και τα έχουμε ακούσει όλα γίνονται. Μπορεί και η κυβερνοδότηση να πει ναι, ξεκινήστε και να κοπεί ξαφνικά.
Μην το λες. Ποτέ από εκείνη την δραχμή. Ποτέ από το έστω. Α, με εκείνη την δραχμή, εντάξει. Αυτό λένε οι κυβερνήσεις. Ψάχνουμε τα παούλα. Ψάχνουμε τα παούλα, λοιπόν. Άρα λοιπόν, ας πούμε ότι σωστά γίνει μέχρι τώρα και πολύ καλά το συζητάμε. Και να υπάρχει και η διαδικασία της παρακολούθησης της πίεσης που να το κερδίσουμε και να το ολοκληρώσουμε. Τίποτα άλλο. Ο κύριος Κουβόπουλος. Ορίστε, κύριε Κουβόπουλε. Και εγώ θα είμαι πολύ συνομοθέτος και να κάνω μια υπόθεση εργασίας. Έστω ότι πήραμε τα λεφτά αυτά από το ΕΣΠΑ. Θα προκηρύξουμε τον διαγωνισμό. Η προκήρυξη θα είναι 3.344.929 ευρώ, έτσι δεν είναι? Από ό,τι ξέρω, στα οικοδομικά οι εκπτώσεις είναι πάρα πολύ χαμηλές. Δηλαδή, άντε να πάρεις 10% δεν θα πάρεις παραπάνω, δεν το ξέρετε. Τα οικοδομικά είναι λάθος. Όταν λοιπόν κάνουμε το 10, θες το 15, ξέρω εγώ, παραπάνω δεν πάει με καμία κυβέρνηση, με καμία δύναμη. Θα πούμε ότι θα πληρώσουμε γύρω στα 2.800 με 3 εκατομμύρια για 1.000 τετραγωνικά μέτρα. Αυτό δεν είναι υπέροχο το ποσό? Είναι δυνατόν 2.800.000 ή 3.000 για 1.000 τετραγωνικά μέτρα? Γιατί μην μου πείτε, η δημοπρασία θα βγει σύμφωνα με τη μελέτη. Έτσι, έτσι είναι, κύριε Κουβόπουλε. Δεν μπορείς να το κάνεις διαφορετικά. Με συγχωρείτε που απαντάω. Με συγχωρείτε που απαντάω. Τι δεν μπορώ να το κάνω διαφορετικά? Δεν μπορούμε να βγάλουμε άλλο προϋπολογισμό. Μπράβο, τι δεν μπορείτε? Εγώ δεν ξέρω. Δεν μπορώ να καταλάβω να χτίσω εγώ ένα σπίτι με 3.000 το τετραγωνικό. 3.000 το τετραγωνικό αγοράζω στο Ηρώδιο του Αττικού. Θέλετε να μ' ακούσετε, μισό λεπτό μόνο. Αυτό θα μας επειδή έχω κάνει και εγώ αυτή τη δουλειά και γνωρίζω, πρέπει να σας πω ότι η μελέτη και θα το δείτε, θα το βρείτε μπροστά σας. Εγώ θα το ψηφίσω. Για να μην νομίζετε ότι κάνατε πολιτική. Αλλά θα το βρείτε μπροστά σας. Δηλαδή για κάτι που ακούστηκαν επί εποχής άλλης, θα τα ακούσετε τώρα εσείς. Να είστε σίγουροι. Τι εννοείτε, πες το, δεν έχω καταλάβει. Τι αν δεν έχετε καταλάβει, κύριε Θεοδωρίδη, τι να σας πω, δεν ξέρω. Δεν έχω, γιατί δεν έχω καταλάβει. Από όλοι κάνετε διάλογο. Είναι απλό, κύριε Θεοδωρίδη. 3.000 το τετραγωνικό αγοράζω εγώ στο Ηρώδιο του Αττικού. Δεν θέλω να σας πω, θα σπίτι με. Πώς μπορώ εγώ να βγάλω αλλιώς? Δεν μπορώ να το βγάλω αλλιώς. Πώς το βγάλατε, κύριε Θεοδωρίδη? Κύριε Θεοδωρίδη, θα δευτερολογήσετε. Σας παρακαλώ, έχετε κάτι. Τώρα μην μου πείτε πώς βγαίνει, γιατί ξέρω πώς βγαίνει. Και να σας φέρω τα τεύχη και να σας τον βγάλω εγώ διαφορετικά. Αν δεν θέλετε, ναι, να το βγάλουμε διαφορετικά. Δεν είναι δυνατόν 3.000 το τετραγωνικό. Είναι. Εντάξει. Θα δείτε ότι θα μείνει έτσι, στα χαρτιά θα σας πει. Θυμηθείτε που σας το λέω. Τελείωσα. Ο κύριος Κρητικίδη, μισό λεπτό, έχει ζητήσει το λόγο του προσωπικού ο κύριος Τσιαμπάς. Ορίστε, κύριε συνάδελφε. Κύριε Πρόεδρε, το προσωπικό θέμα είναι ότι θεωρώ ότι αναφορά τον κύριο Γιαννακόπουλο στο προσωπικό μου περίπτωση. Προχωρήστε, κύριε Τσιαμπά, προχωρήστε. Θέλω να πω ότι πράγματι πέρασα και από την Κύπρο, πέρασα και από την Τσάντη και από την Οριστιάδα και από νησιά, παντού. Και εκεί που ήμουν λοιπόν προσπάθησα να είμαι καλύτερο στη δουλειά μου. Και το κυριότερο, σεβόμουν του συνεργάτε μου πάντα. Και δεν απευθυνόμουν σε αυτούς όταν με συνέφεραν πολιτικά να τους σηκώνω ψηλά και όταν με συνέφεραν πάλι πολιτικά να τους μειώνω. Να πω μια κουβέντα. Ένα δεύτερο. Εγώ είπα, ήσασταν στην Κύπρο και είστε από ό,τι ξέρω και πολύ καλός αξιωματικός, χωρίς ειρωνία, έτσι ακριβώς αυτό που εννοούσα. Και δεν ήταν στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο που κάναμε μια αντιθέσεις και το ξέρετε. Αυτό εννοούσα πάντως. Δεν είχα αυτό που να θίξω καθόλου. Είπα μια καλή κουβέντα με την κυριολεκτική της έννοια χωρίς ειρωνία. Ο κύριος Κρητικίδης έχει το λόγο. Ορίστε, κύριε Κρητικίδη. Λοιπόν, είναι μια κουβέντα που την έχουμε κάνει πολλές φορές στο παρελθόν για άλλα έργα. Εγώ θέλω καταρχήν ξεκινώντας να πω τα συγχαρητήρια στην Εθνική Υπηρεσία που υπερβάλλοντας τον εαυτό της καταφέρνει να φέρνει έστω και το παραπέντε να ολοκληρώσει αυτό το δύσκολο και τιτάνιο έργο που είναι η ανάθεση της μελέτης, η σύνταξη της μελέτης, η σύνταξη των τευχών, η υποβολή στην παροδομία για άδεια, η έκδοση αδείας και η υποβολή του προγράμματος. Είναι μια προσπάθεια πραγματικά τιτάνια και για να πούμε και αυτό που λέει και ο Νίκος και εκτός μικροφόνων,
είναι κάποια πράγματα που γίνονται προθύστερα. Πρώτα υποβάλλεται μελέτη στην πολυδομία και μετά την εγκρίνουμε εμείς εδώ. Είναι προθύστερα, αλλά είναι αναγκαστικά αν θέλουμε να πάρουμε κονδύλια ή αν δεν θέλουμε να πάρουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να την καταλαβαίνουμε. Και να δείχνουμε πραγματικά, δεν είναι ζήτημα αυτό, το γνωρίζουμε πολύ καλά. Δυστυχώς, το κράτος το ελληνικό στέρνει με ρυθμό σαλιγκαριού. Προκυρήσει 29 του μηνός και ανοίγει προθεσμία 30 Δεκεμβρίου. Αυτό είναι πραγματικά ένα πράγμα που είναι τραγικό. Ο προϋπολογισμός, θα πω αυτό που έλεγα και πριν, για να μην είμαι αναχώρητος, αυτό που έλεγα και πριν όταν κατηγορούμουν. Ο προϋπολογισμός στο δημόσιο βγαίνει με μονοσήματο τρόπο. Ανάλυση τιμών, τιμές μονάδος, ΑΤΟΕ, ΑΤΙΕ, ΑΤΕΟ, ποσότητες, επί ίσον, γενικά ισορροπικό όφελος, απρόβλεπτα, αναθεώρηση, ΦΠΑ. Τελεία. Μόνο με αυτόν τον τρόπο βγαίνουν, όσο και να σας φαίνεται παράξενο και παράλογο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θα διαμορφωθεί το τελικό κόστος ανάλογα με την έκπτωση. Προχθές το έργο του Τσακού δώσανε την υπέροχη, κατά τη γνώμη μου, έκπτωση 52%, 53%. Και το έργο θα μας κοστίσει μισά λεφτά. Και θα μπορούσε να είναι μέσα και το 118 που δεν είναι σήμερα. Γιατί η έκπτωση που παίρνουμε μας εξασφαλίζει ένα έργο με λιγότερα λεφτά από αυτά που θα πάρουμε από το ΕΣΠΑ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας. Λοιπόν, το ΕΣΠΑ είναι πιθανό να μην μας εγκρίνει το σύνολο του ποσού. Και επειδή ξέρουν και αυτοί η αρχή που παρακολουθεί τα προγράμματα,